Ανακοινώνουμε σήμερα ότι ολοκληρώνεται η πολεοδόμηση στην Αγιάνα και από σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή εκεί μπορούν να κάνουν συμβόλαια, να κάνουν αγοραπολισίες. Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους, γιατί η αρμόδια αντιδήμαρχος με τους υπηρεσιακούς παράγοντες πήγαν στο κτηματολόγιο και κατέθεσαν τα τελευταία έγγραφα τα οποία χρειαζόντουσαν για την καταγραφή εκεί των ακινήτων της περιοχής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα και επιτρέπει την αξιοποίηση της περιοχής. Επίσης, σήμερα φροντίζουμε και η πολεοδόμηση στο Ίντεν ανατίθεται σε μελετητή, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει δρομολογηθεί ήδη να μπορέσει να ολοκληρώσει και την πολεοδόμηση στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι σημαντικό. Είναι κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε από καιρό δρομολογήσει, πέρασαν από αρκετές δυσκολίες, ξέρετε πόσο η γραφειοκρατία καθυστερεί πολλά πράγματα, αλλά είμαστε σήμερα σε θέση να ενημερώσουμε ότι πλέον σε αυτές τις δύο περιοχές, στην περιοχή της Αγιάνας που ανέφερα προηγουμένως που ολοκληρώνεται και στην περιοχή του Ίντεν που ξεκινά, στην τελευταία του φάση, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και να αλλάξει η περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες, η αρμόδια αντιδήμαρχος, την οποία και ευχαριστώ για την δουλειά που έχει κάνει και η υπηρεσία και η ίδια στον τομέα αυτό. Γεια σας και από μένα. Την περιοχή της, την περιοχή στην συνοικισμό Αγία Άννα συνοικισμού, η περιοχή αυτή αφορά, είναι γύρω στα 370 στρέμματα. Όταν αναλάβαμε εμείς την θητεία μας, δεν είχε ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής, ήταν στη β' φάση. Ξεκινήσαμε, ολοκληρώσαμε τη β' φάση, προχώρησε, έγινε κύρωση από τον Περιφερειάρχη και μετά προβήκαμε στο δεύτερο σκέλος, όπου ήταν ο έλεγχος, τόσο ο μηχανικός όσο και ο απονομικής απόψεως, από το Κεντρικό Εθνικό Κτηματολόγιο στην Αθήνα. Στάλησαν, έγιναν οι σχετικές διορθώσεις, οπότε αφού ολοκληρώθηκε όλος αυτός ο προέλεγχος, ήμασταν στην ευχάριστη θέση και μας στείλανε όλα τα έγγραφα. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να πάρουμε την αίτηση, να την καταθέσουμε σήμερα στο κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου και έτσι όποια εργασία ήταν να γίνει από το Δήμο για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, ολοκληρώθηκε. Θα ήθελα να σας να συμπληρώσω ότι αφορά 781 ακίνητα που πήραν ΚΑΕΚ από το Εθνικό Κτηματολόγιο και 16 τα οποία είναι χώροι του Δημοσίου, του Δήμου, που θα αξιοποιηθούν ανάλογα. Τώρα, το Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου θα κάνει το σχετικό έλεγχο, ό,τι προβλέπεται από τη δική τους νομοθεσία, αλλά εμείς σαν Δήμος ολοκληρώσαμε ό,τι έπρεπε να γίνει σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου και πιστεύω ότι ήταν ένα έργο πνοής. Αυτή η πράξη εφαρμογής που ολοκληρώθηκε είναι ένα έργο πνοής για το Δήμο μας. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να απαντήσουμε. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσουμε και άλλα πολεοδομικά. Ένα που ήδη η σύμβαση συμπληρώνεται και αυτή και υπογράφεται, αφορά την πράξη αναλογισμού στην Ποσειδονία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για ένα σχέδιο που υπάρχει από το 1880, να γίνει πράξη αναλογισμού σε αυτό το κομμάτι για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Και το άλλο που ίσως το έχετε γνωρίσει, γιατί έχει περάσει και από τις οικονομικές επιτροπές και έχει γίνει και ανάθεση από το Δημόπρακτο, είναι αφού ολοκληρώσαμε το σχέδιο, έγινε η πολεοδόμηση στα Βοσέικα Κεν, ήδη έχουμε αναθέσει σε μελετητή να γίνει και η πράξη εφαρμογής, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες που υπήρχαν είτε στο Κεραμιδάκι, είτε στην Ποσειδονία, είτε δηλαδή με το μόλις πήραμε το σχέδιο, αμέσως υπεύθυνα δώσαμε να γίνει και η πράξη εφαρμογής, ώστε να μπορούν
σημεία μέσα στην πόλη της Κορίνθου να λυθούν πολεοδομικά θέματα που υπήρχαν σε κρεμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Με δύο κουβέντες δηλαδή, ο σχεδιασμός που έχουμε είναι σε 2 χρόνια από σήμερα να μην υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στον Δήμο μας που να μην έχει πολεοδομηθεί, να μην ξέρουμε τις χρήσεις γης, και αυτό γίνεται με έναν γενικότερο σχεδιασμό και με μελετητές σχετικούς με το θέμα. Ήδη να συμπληρώσω ότι και τα τοπικά πολεοδομικά του Σαρονικού και της Ολυγίας ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει τα πρώτα στοιχεία. Την Πέμπτη έχουμε μία σύσκεψη για να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν και αυτά στα 2 χρόνια που λέει ο Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.